Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα να δούμε τι ακριβώς λέει για την εξέλιξη αυτή, διότι κύριε Καραθανασόπουλε, οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος ότι διαφωνεί ιδεολογικά, ότι, αλλά εσείς στις θέσεις σας είστε απόλυτα σταθεροί. Αυτό που λέτε, αυτό εφαρμόζεται. Το έχω πει πολλές φορές στον κύριο Κουτσούμπα, την κυρία Κανέλη, το λέω σε εσάς και όσοι έρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εσείς, μπροστά σε αυτό το δελφινάριο της πολιτικής σκηνής, το πρώιμο τριώδιο της πολιτικής, τι λέτε? Κοιτάξτε, λέμε ότι λίγο πιο δυνατά, κύριε Καθανασόπουλε. Λέμε ότι πρόκειται περί γελιοτήτων, ναι, οι οποίες αποτυπώνουν τον εκφυλισμό και τη σαπίλα του πολιτικού συστήματος που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, πέρα από τον τυχοδιοκτισμό των προσώπων, ναι, ένα τυχοδιοκτισμό προσώπων που τον καλλιεργούν και τα υπόλοιπα κόμματα, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, και τις μεταγραφές που γίνονται από το ένα κόμμα στο άλλο, ότι αναδεικνύει και το πόσο μικρές είναι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα που επιτρέπουν τη μεταπίδηση στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, την πολιτική και τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών και τώρα στο διατάφτα τι θα κάνετε? Και τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και, και των Αμερικανών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά ότι σε σχέση με την αλλαγή του κανονισμού, ναι, πέρα από το ζήτημα το ότι κρύβεται, εμείς είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Βεβαίως, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κάθε κανονισμός, ακόμη και το Σύνταγμα, είναι ελαστικά. Ναι. Ο ένας τα προσαρμόζει κατά το. Τι θα κάνετε αύριο, τη Δευτέρα? Θα το δούμε πολύ συγκεκριμένα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς είμαστε ενάντια και στο 30% του ορίου. Μάλιστα. Μιλάμε για απλή ανώθευτη αναλογική. Ναι. Και βεβαίως ότι τα κόμματα πρέπει να παραμένουν ως κόμματα από τη στιγμή που έχουν εκλεγεί. Σας έχει και προβληματίσει στο κουκουέ, δηλαδή? Και, αυτό, έτσι. Να μην επιτρέπονται οι μεταγραφές. Μισό λεπτό. Το λέμε εσείς, πολύ καθαρά. Ένα λεπτό, κύριε Καραθανασόπουλε. Άρα λοιπόν πρέπει να διατηρούνται οι κομματικές ομάδες. Άρα εσείς. Και να μην μπαίνουν τεχνητοί φραγμοί στο ποιος αναγνωρίζεται ως κοινοβουλευτική εσείς ομάδα. Εσείς θα διευκολύνετε τον κύριο Βούτσι να αλλάξει τον κανονισμό, κοιτάξτε, ώστε να τώρα παραμείνουν? Κοιτάξτε τώρα τα πρακτικά, πώς αυτό θα εκφραστεί πρακτικά, θα το συζητήσουμε και θα το δούμε αυτό το πράγμα. Άρα είστε εναντίον μιας πιθανής πρότασης? Εμείς μιλάμε από θέσεις αρχών. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τεχνικά εμπόδια στο ποιος μπορεί να μπει στη Βουλή, ποιο κόμμα μπορεί να μπει στη Βουλή, το 30% είναι ένα τέτοιο τεχνικό εμπόδιο. Δεύτερον, ότι δεν μπορεί με τεχνικούς όρους και προϋποθέσεις να μην αναγνωρίζονται κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων. Μάλιστα. Το κλείσιμο. Καραθανασόπουλος, πολύ πολύ γρήγορα για τον κατώτατο μισθό, ενστάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Καραθανασόπουλε, με δύο λόγια. Με δύο λόγια. Ελάτε. Πρώτο δεδομένο το οποίο υπάρχει, ναι, από το 2012 μέχρι σήμερα αυξήθηκε η απασχόληση. Αλλά ταυτόχρονα μειώθηκε η μισθολογική δαπάνη. Μάλιστα. Είναι χαμηλότερη από το 12. Μισθολογική. Παρότι έχει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει πέσει ο μέσος μισθός. Αυτό είναι αποτέλεσμα των αντεργατικών νόμων, των μνημονιακών, των κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, που εφαρμόζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Τι έπρεπε να κάνουν τώρα? Τι Ελάτε. Σημαίνει θωράκιση του κατώτερου, ναι, μισθού? Σημαίνει ότι πρέπει καταρχάς να πάει στα 751. Μάλιστα. Δεύτερον, να καταληθούν όλες αυτές οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Μάλιστα. Οι οποίες επί της ουσίας. Και το, δεν τρίτο, μην το, και το τρίτο ζήτημα, δεν μπορεί να τονίζουν κάποιοι ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα φορολογικά έσοδα με βάση τα μνημόνια και τα πρωτογενή είναι δεδομένα, άρα θα τα πληρώσει πάλι ο εργαζόμενος, ότι μειώνεται από τις επιχειρήσεις. Άρα αυτές είναι τρεις θέσεις. Και βεβαίως δεν μπορεί να ζητάμε κατεδάφιση των ασφαλιστικών ταμείων που ήδη έχουν κατεδαφιστεί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα λοιπόν δεν είναι ζήτημα από ποια θέση θα χάσει ο εργαζόμενος, αλλά να παλέψει να αποκατασταθούν και οι απόλυτες και να ζει με βάση ανάγκης.